Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, αν και λίγο καθυστερημένοι, στην εκπομπή μας πρώτος σκόρερ. Κάθε Δευτέρα εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του NSTV, της διαδικτυακής τηλεόρασης της Νέας Μύρνης. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι παρέα σας στο μικρόφωνο της εκπομπής μας αυτής. Πρώτος σκόρερ, όπως κάθε αρχή της εβδομάδας, κάθε Δευτέρα. Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου έχουμε μπει πλέον στον τελευταίο μήνα του 2019. Έχουμε μπει, νομίζω, εδώ και αρκετές μέρες και σε εορταστική διάθεση, σε εορταστική περίοδο, καθώς πλησιάζουν και οι γιορτές σιγά-σιγά. Και φυσικά η αγωνιστική δράση βρίσκεται στο full, γιατί έχουμε πλήρη δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που ξεκινάει. Έχουμε και την απονομή της χρυσής μπάλας σε λίγη ώρα, το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο για το 2019. Είχαμε την κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το περασμένο Σάββατο, 30 του μήνα, που θα αναφερθούμε σε αυτήν. Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον και η κλήρωση του Euro, της διοργάνωσης που θα δούμε σε λίγους μήνες, να διεξάγεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Και κατά κύριο λόγο μπορεί να μην είναι μια εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων. Η τελευταία αγωνιστική Champions League και Europa League είναι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε να πούμε αρκετά πραγματά και ενδιαφέροντα και αυτή την εβδομάδα και σε αυτή την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε μετά της Ελλάδας, της Super League, φυσικά από το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που διεξήχθη χθες το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και δεν έβγαλε νικητή, δεν μας έκανε ιδιαίτερα σοφότερους, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως αυτό θα είναι ένα ντέρμπι που θα ξεχαστεί γρήγορα, από την άποψη ότι δεν είχαμε ιδιαίτερο θέαμα και δεν είχαμε και πολλές έτσι στιγμές που να μπορούν να μείνουν στην μνήμη. Γενικότερα έχουμε παρακολουθήσει πολύ πιο σπουδαία ντέρμπι, πολύ πιο σπουδαίες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά είναι ένα ντέρμπι που έβγαλε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχάς, να πούμε πως ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Ίγκασον, τον στόπερ του, στο 29 της αναμέτρησης, λίγο πριν τη συμπλήρωση της μισής ώρας παιχνιδιού. Ένα γκολ που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν και δώρο της άμυνας του Ολυμπιακού και γιατί οι στόπερ ξέχασαν ουσιαστικά τον Ίγκασον μέσα στην περιοχή, ο οποίος απείλησε από στημένη φάση. Οι στόπερ που ήταν ο Σεμέδο και ο Αβραάμ Παδόπουλος χθες για τον Ολυμπιακό, το δίδυμο των στόπερ, και γιατί είναι ο Σα αυτός που κάνει το λάθος, που του φεύγει μπάλα μετά την πρώτη προσπάθεια του Ίγκασον και με δεύτερη προσπάθεια συνέχεια ο αμυντικός των Ασπρόμαυρων γράφει το 0-1 και ο Ολυμπιακός σοφάρισε στο 64 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βαλμπουενά για αυτό το τελικό 1-1 σε ένα ντέρμπι που εκτός το ότι και η μία πλευρά και η άλλη το περίμεναν πώς και πώς. Συζητούσαν γι' αυτό πολλές μέρες πριν από το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έκρινε κάτι το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, όπως όλα δείχνουν, θα τα πούνε συνολικά 4 φορές την φετινή χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον από φέτος και τα play-off. Που εννοείται ότι δεδομένα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα είναι στα play-off. Επομένως, θα τα πούνε δύο φορές για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η πρώτη συνάντηση έγινε χθες. Θα τα πούνε και άλλες δύο φορές στο μίνι πρωτάθλημα των play-off. Επομένως, ακόμη και να υπήρχε νικητής στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω μόνο ψυχολογικό προβάδισμα θα έπαιρνε. Εντάξει, όντως θα ήταν στο συν 3 από τον αντίπαλό του και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά σίγουρα με τόσα παιχνίδια να μένουν και με τα play-off μπροστά μας την άνοιξη, τίποτα μα τίποτα δεν θα είχε κριθεί. Είδαμε ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα παιχνίδι, νομίζω, φτωχό σε θέαμα, φτωχό σε κάποιες σημαντικές φάσεις. Είχε πάρα πολύ ένταση, βέβαια, η αναμέτρηση. Και αυτό ήταν κάτι που έβγαζαν και οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι που διεξήχθη κάτω από μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που είχαν φτιάξει φίλοι του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά είχε πολύ λίγες καλές στιγμές το πρώτο ημίχρονο. Σε μία από αυτές τις ελάχιστες ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να προηγηθεί.
ουσιαστικά και στη μόνη σοβαρή απειλή που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα κατέβηκε νομίζω με έναν αμυντικό προσανατολισμό, έχοντας στο μυαλό του περισσότερο να μην χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, να πάρει ένα αποτέλεσμα για να συνεχίσει το αίτητο σερί του. Κάτι που είναι λογικό εν μέρει. Ο ΠΑΟΚ ήταν η φιλοξενούμενη ομάδα. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ το ότι πήρε ένα βαθμό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και συνεχίζει στην κορυφή. Δεν μπορώ να πω ότι ισχύει και το ίδιο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σίγουρα θα ήθελε την νίκη και μπροστά στον κόσμο του, για να στείλει και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά, τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ, ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ για να επιστρέψει στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατέβηκε με έναν αμυντικό προσανατολισμό, ουσιαστικά με τους παίχτες που είχε στα χαφ, δηλαδή τον Μίσιτς, τον Ντάγκλας Αουγκούστο, τον Ελκαντουρί που έπαιζε και αυτός λίγο πιο πίσω, ακόμα και τον Μπίσεσβάρ που μπορεί να ήταν σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά έδινε όγκο γενικότερα στην μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Μπόρεσε έτσι να εγκλωβίσει τον Ολυμπιακό. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται πάρα πολύ να, όχι μόνο να δημιουργήσει φάσεις, όχι μόνο να γίνει απειλητικός μπροστά στην εστία του goalkeeper του ΠΑΟΚ, του Ζιβκοβιτς, αλλά γενικότερα να κυκλοφορήσει και την μπάλα όπως θα ήθελε και να δώσει την απαραίτητη ένταση από την αρχή στο παιχνίδι, στο δικό του παιχνίδι, για να μπορέσει να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση εναντί του ΠΑΟΚ. Και κάπως έτσι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπλόκαρε τον Ολυμπιακό, γιατί αντίθετα και ο Ολυμπιακός στα χαφ είχε το δίδυμο Γκιλιέρ με Μπουχαλάκη, και από την άλλη είχε και τον Βαλμπουενά, ο οποίος έχει περισσότερο δημιουργικό ρόλο φυσικά, έπαιζε περισσότερο κοντά στους επιθετικούς. Έτσι νομίζω ότι δημιουργήθηκε αυτή η υπεραριθμία στο κέντρο, που ήταν ίσως και το κλειδί για να κυριαρχήσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον στην μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ που είπαμε και προηγουμένως ότι ευτύχησε να βρει και τον γκολ από την στημένη φάση, κυρίως από το λάθος του ΣΑ, που παρεπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι ο ΣΑ γενικότερα δείχνει νευρικός στα τελευταία παιχνίδια, ενώ δεν το συζητάμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό. Αλλά κάνει και χθες το λάθος. Είχε και εκείνη την πολύ κακή τοποθέτηση στο παιχνίδι της Νέας Σμύρνης την προηγούμενη εβδομάδα, στον γκολ του Εμμανουηλίδη, με το οποίο σοφάρισε ο Πανιώνιος στο 88. Και εκεί ο Ολυμπιακός πέταξε δύο ακόμη βαθμούς. Και είναι ένα ζήτημα μέσα στα πολλά και αυτό για τον Ολυμπιακό, να επανέλθει σε καλές εμφανίσεις ο Πορτογάλος, που έχει σώσει τόσες φορές την ομάδα του Λιμανιού βέβαια και την φετινή χρονιά. Ίσως δεν κάνει καλό στο ΣΑ το γεγονός ότι δεν νιώθει και την πίεση, γιατί ο Μπόμπι Αλέν, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, θυμίζω δεν έχει παίξει κανένα επίσημο παιχνίδι μέχρι τώρα της ομάδας. Ίσως ήρθε η ώρα του στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. Τέλος πάντων, όλα παίζουν το ρόλο τους. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-1. Σίγουρα ενδιαφέρον παρουσιάζεται το γεγονός ότι ο Μαρτίνς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται υπό αρκετή πίεση στα τελευταία παιχνίδια, και όσο δεν έρχονται και θετικά αποτελέσματα, γιατί θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν κατάφερε να πάρει νίκη. Βάλτε την ισοπαλία με τον Πανιώνιο στην Νέα Σμύρνη, βάλτε την ήττα από την Τότεναμ μεσοβδόμαδα για το Champions League και βάλτε και την ισοπαλία τώρα με τον ΠΑΟΚ. Όσο δεν έρχονται οι νίκες, τόσο θα μεγαλώνει η πίεση στον Μαρτίνς. Έκανε αλλαγή στο 40, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, κάτι που θύμισε σε πολλούς την αντίστοιχη περίπτωση του τότε να είμαι Ολυμπιακός, αυτή τη φορά για τον Μουρίνιο, για την αντίπαλη ομάδα του Ολυμπιακού. Τότε που ο Μουρίνιο στο 28 μόλις του αγώνα, βλέποντας το παιχνίδι να έχει στραβώσει αφάνταστα για την ομάδα του, έβγαλε τον Ντάιερ, έναν πιο αμυντικογενή ποδοσφαιριστή, και έβαλε τον Έριξεν, ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να κυκλοφορήσει καλύτερα μπάλα και να απειλήσει περισσότερο. Ο Μαρτίνς αντίστοιχα έβγαλε τον Μασούρα πριν από τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών. Και έβαλε τον Σουντανή σε μια κίνηση που είχε, νομίζω, λογική. Γιατί ο Σουντανή είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πολύ πιο κοντά φυσικά στον Ελαραμπή, στον σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά γύρισε το σύστημα σε 4-4-2, τραβώντας τον Βαλμπουενά στο αριστερό άκρο. Και με αυτόν τον τρόπο πέτυχε ο Ολυμπιακός να γίνει πιο επιθετικός, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, που το είδαμε κιόλας αυτό να γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι ο Μαρτίνς προτίμησε τον Μασούρα για να δίνει και βοήθεια στον Τσιμίκα από τα αριστερά, για να τρέχει να μαρκάρει περισσότερο. Ίσως περίμενε τον ΠΑΟΚ πιο απειλητικό, πιο επιθετικό στο παιχνίδι αυτό.
το χθεσινό. Δεν είδε κάτι τέτοιο από την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα. Είπαμε ότι είχε μια περισσότερο αμυντική τακτική ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό ντέρμπι. Και έτσι αυτή η αλλαγή του Σουντανή με τον Μασούρα έγινε πολύ νωρίς το παιχνίδι. Είδαμε πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, και αυτό ξεκίνησα να λέω στην αρχή, ότι είχαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια στα δύο ημίχρονα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να γίνεται πολύ πιο πιεστικός, πολύ πιο επιθετικός, να ουσιαστικά να στριμώχνει τον ΠΑΟΚ στο δικό του αμυντικό τρίτο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε στο μισό γήπεδο, με τον Ολυμπιακό συνεχώς να βρίσκεται στην επίθεση και τον ΠΑΟΚ να ψάχνει μία και μόνο καλή στιγμή στην αντεπίθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός στις αντεπιθέσεις, έχοντας και παίχτες που μπορούν να κάνουν την ζημιά, όπως ο Λιμνιός, ο Μπίσεσβαρ, και φυσικά υπάρχει και ο Σβιντέρσκι, ο οποίος έχει αποδειχθεί ένας πολύ καλός σκόρερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε την καλή του στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε πάρα πολύ στο γήπεδο, πάρα πολύ ψηλά. Να πούμε ότι είχε μια εξαιρετική παρουσία ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο οποίος βγήκε και MVP της αναμέτρησης. Ο Αβραάμ, ο οποίος πήρε τη θέση του Μεριά, με τον Τινίσιο να μην βρίσκεται ούτε καν στην αποστολή, πληρώνοντας βέβαια το πάρα πολύ σοβαρό λάθος που έκανε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο μάτς Τότεναμ Ολυμπιακός. Εκείνο το τσαφ στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα, που επέτρεψε στην Τότεναμ να σκοράρει στον Ντελε Άλι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ντελε Άλι ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στην Τότεναμ. Να σκοράρει και να βάλει την Τότεναμ μέσα στο παιχνίδι, ουσιαστικά στη φάση που άλλαξε όλη την αναμέτρηση και έγινε την πλάστηκα υπέρ της Τότεναμ. Τώρα, πίσω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έκοψε αντεπίθεση που πήγε να βγάλει ο ΠΑΟΚ σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, για να καταλάβουμε πόσο πολύ ανέβηκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Και με τον Σουντανή, τον Ελαραμπή που έπαιζαν μπροστά, τον Βαλμπουενά, τον Ποντέντσε, ο οποίος ανέβασε και αυτός αισθητά την αποδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αρκετά πιο απειλητικός προς την αιστεία του Ζίβκοβιτς σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Και φυσικά αυτό φάνηκε και στις φάσεις και στο πώς άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τον Ποντέντσε, ο οποίος κέρδισε αρχικά ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε και νομίζω ότι ήταν ένα καθαρό πέναλτι με τον διαιτητή, τον Ισπανό Σάντσεθ, να μην πηγαίνει ούτε καν στο ΒΑΡ, προκαλώντας πολύ έντονα παράπονα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Και να κερδίζει και ένα δεύτερο πέναλτι το οποίο δόθηκε στη συνέχεια, το οποίο μετέτρεψε ο Βαλμπουενά σε γκολ για το τελικό 1-1. Βαλμπουενά, ο οποίος με το που εκτέλεσε πέναλτι, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Περίμεναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα νέα από τον τραυματισμό του Γάλλου και το αποτέλεσμα είναι πως ο Βαλμπουενά θα μείνει εκτός για τον αγώνα με τον Πανετολικό. Υπέστη διάταση στο δεξιό δικέφαλο συγκεκριμένα ο Βαλμπουενά και θα παλέψει για να είναι παρόν στο μεγάλο τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα, τελικό για την Ευρωπαϊκή Συνέχεια του Ολυμπιακού, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη κόντρα στους Σέρβους για να συνεχίσει στο Europa League, για να τους βάλει από κάτω στον όμιλο και να συνεχίσει στο Europa League. Ο Βαλμπουενά, ο οποίος βγάζει έναν ακόμη τραυματισμό και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί δεν υπάρχει βέβαια και ο Κώστας Φορτούνης, μην το ξεχνάμε, από την αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι η επίδραση του Βαλμπουενά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Άλλος Ολυμπιακός όταν ο Βαλμπουενά αγωνίζεται, άλλος όταν δεν βρίσκεται στην δεκάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και μετά το 1-1 προσπάθησε να πιέσει, έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες, ειδικά εκείνη η κεφαλιά ψαράκι του Σουντανή που με την μπάλα να περνάει ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι του Ζίβκοβιτς. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, ο Ολυμπιακός έφτασε αγκαλιά εκεί με το 2-1. Ο Ζίβκοβιτς είχε και μία ακόμη τρομερή επέμβαση σε κεφαλιά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν πάλι του Σουντανή. Το τελικό 1-1 έμεινε όμως και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς. Συνεχίζουν να βρίσκονται χέρι-χέρι στην κορυφή της βαθμολογίας. Από 28 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Είναι αίτητες και οι δύο ομάδες, οι μοναδικές αίτητες ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα.
Νομίζω, το ξαναείπα και πριν, ότι αυτό το αποτέλεσμα αφήνει περισσότερο ικανοποιημένο τον ΠΑΟΚ και λιγότερο ικανοποιημένο τον Ολυμπιακό. Εξήγησα προηγουμένως τους λόγους. Είπαμε προηγουμένως για τις αλλαγές του Μαρτίνς και πώς άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης με τις δικές του κινήσεις στην Σκακέρα. Από την άλλη, οι αλλαγές αντίστοιχες του Αμπέλ Φερέιρα δεν μπορούμε να πούμε ότι του βγήκαν. Πέρασα στο παιχνίδι τον Πέλκα και τον Μαουρίσιο και τον Τσούπα Ακπομ. Δεν έδειξαν κάτι, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν κάτι δραστικά στο παιχνίδι οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές. Γενικότερα ο Αμπέλ Φερέιρα σε μια μάχη Πορτογάλων προπονητών, εχθές ο Γιώργος Καρισκάκης. Γενικότερα ο Αμπέλ Φερέιρα, είπαμε και προηγουμένως, ότι κατέβασε μια αμυντική τακτική με έναν αμυντικό προσανατολισμό τον ΠΑΟΚ. Πήρε μια ισοπαλία. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Από τη μία, βέβαια, ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη παιχνίδι δεν καταφέρει να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός του, ο Μαρτίνς ειδικά, δεν έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού εντός αγωνιστικού χώρου κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν το 2017, πριν από 2 χρόνια. Από τότε ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να βρει άλλη νίκη. Θυμίζω ότι πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι του Καρεσκάκη ο ΠΑΟΚ είχε φύγει με τη νίκη με 1-0 σε ένα παιχνίδι που είχε κριθεί με αυτόν τον γκολ του Βούκοβιτς και ο Ολυμπιακός είχε χάσει πάρα πολλές και μεγάλες ευκαιρίες σε εκείνη την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός μετράει μια νίκη στα χαρτιά στην Τούμπα σε εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι με το ρολό ταμιακής μηχανής που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ο τότε προπονητής του, ο Γκαρσία. Αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ από το 2017. Ο Μαρτίνς δεν έχει νικήσει ποτέ τον ΠΑΟΚ ως προπονητής του Ολυμπιακού. Συνεχίστηκε αυτό το αρνητικό σερί για τον Μαρτίνς και τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη, βέβαια, ο ΠΑΟΚ μπορεί να διατήρησε για ένα ακόμη παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος το αίτητο. Όμως σίγουρα προβληματίζει τους ανθρώπους της ομάδας Θεσσαλονίκης το γεγονός ότι δεν έχουν νικήσει φέτος σε κανένα ντέρμπι. Έχει μόνο ισοπαλίες στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Έχει έρθει ισόπαλος 2-2 με τον Άρη στην Τούμπα και με το ίδιο σκορ ισόπαλος με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και ένα ακόμη 2-2 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει στο 101 της αναμέτρησης. Είχαμε πάρα πολλά λεπτά καθυστέρησης. Και τώρα οι Θεσσαλονικείς φέρνουν μια ακόμη ισοπαλία. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ όμως είναι ότι βγάζει αίτητος τα ντέρμπι έχοντας επισκεφθεί ας πούμε το ΟΑΚΑ και το Γιώργος Καρισκάκης, δύο πολύ δύσκολες έδρες. Έχει αυτές τις ομάδες στο δεύτερο γύρο στην έδρα του. Και το ότι δεν έχει χάσει σε αυτά τα παιχνίδια σίγουρα είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά ξαναλέω ότι το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο. Είμαστε στην 12η αγωνιστική, αυτή ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ο πρώτος γύρος σε λίγο θα ολοκληρωθεί, αλλά έχουμε έναν ακόμη ολόκληρο δεύτερο γύρο και τα play-off. Τώρα, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, είχαμε και διάφορα άλλα παρατράγουδα στα πλαίσια του ντέρμπι. Είχαμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να καταγγέλουν επίθεση στην δική τους αποστολή με το που έφτασε η ομάδα στο γήπεδο, με τους παίκτες να αναγκάζονται να περπατήσουν κάποια μέτρα για να μπουν στα αποδυτήρια, αφού το πούλμαν δεν τους άφησε ακριβώς μπροστά από τα αποδυτήρια. Στην αρχή γράφτηκε για επιθέσεις σε παίκτες του ΠΑΟΚ από μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν ευσταθούν αυτοί οι ισχυρισμοί που έγραψαν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΠΑΟΚ κάνει λόγο για προπυλακισμό κάποιων μελών της αποστολής. Είχαμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να καταγγέλουν επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Σάββα Θεοδωρίδη στο καμαράκι των διαιτητών στο ημίχρονο για να εκφράσουν έντονα τα παράπονα τους. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετά παράπονα από την διαιτησία εχθές και για το πέναλτι που ζητάει εκεί στη φάση με τον Ποντένσε, αλλά και για πολλά σφυρίγματα του Ισπανού διαιτητή, πολλά φάουλ που έδινε υπέρ του ΠΑΟΚ, ανακόπτοντας έτσι πολύ συχνά τον ρυθμό. Στην αρχή βέβαια ο Ισπανός έδειξε μεγάλη ανοχή στο σκληρό παιχνίδι, έδειξε μια πρόθεση να μην σφυρίζει πολλά φάουλ, να αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί, αλλά ήταν ένα παιχνίδι έτσι κι αλλιώς που είχε πολύ ένταση, ήταν πολύ σκληρό από την αρχή. Λοιπόν,
Ας αφήσουμε όμως τα εκτός των τεσσάρων γραμμών. 1-1 λοιπόν το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν στην κορυφή με 28 βαθμούς. Είναι στο συν 9 από την αμέσως επόμενη ομάδα που είναι η Όφη, συγγνώμη, με συγχωρείτε, που ισοβαθμεί με την Ξάνθη, 9 βαθμούς. Τα άλλα αποτελέσματα τώρα. Είχαμε μια μεγάλη νίκη του Όφη επί της ΑΕΚ με γκολ του Λισάνδρο Σεμέδο, με την ΑΕΚ να τελειώνει το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βράνιες. 1-0 λοιπόν ο Όφη την ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία παρουσίασε για ένα ακόμη παιχνίδι κακό πρόσωπο, συνεχίζει στο αστρέφεια, στο στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων και ήταν ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα που λογικά θα πυροδοτήσει εξελίξεις στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα έχουμε σύντομα αλλαγή προπονητή με τον Νίκο Κωστένογλου να βλέπει την έξοδο, την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία. Και θα υπάρχουν και εξελίξεις με κάποιους παίχτες, με πρώτο και καλύτερο τον Βράνιες, ο οποίος έχει υποπέσει αρκετά πειθαρχικά παραπτώματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Και γενικότερα η απόδοσή του, ήταν και ο παίχτης που αποβλήθηκε κιόλας, όπως είπαμε, στο μάτς του Γεντή Κουλέ, στο Ηράκλειο. Γενικότερα η απόδοσή του δεν είναι η αναμενόμενη σε αυτή τη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ. Γενικότερα θα πάρθουν από ό,τι φαίνεται αρκετές δραστικές αποφάσεις και από τον τεχνικό διευθυντή της Ένωσης, τον Ήλια Ήβιτς, τις επόμενες ημέρες, τα προσεχή 24 ώρα. Η ΑΕΚ, η οποία με αυτή την ήττα μένει στους 18 βαθμούς και στο μείον 10 από την κορυφή. Η ΑΕΚ που και πέρσι ως πρωταθλήτρια μάλιστα είχε μείνει πολύ νωρίς πίσω στη μάχη του τίτλου. Τώρα υπάρχουν μεν και τα play-off, στα οποία η ΑΕΚ μπορώ να πω ότι δεν έχει εξασφαλισμένη παρουσία, γιατί έχουμε ακόμη ένα ολόκληρο γύρο και οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές από τη δεύτερη θέση και κάτω. Αλλά με αυτή την εικόνα που δείχνει η πρωταθλήτρια του 2018, δεν μπορεί να πείσει κανένα φυσικά ότι πάει για το πρωτάθλημα φέτος. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τη μάχη του τίτλου. Μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ θα κριθεί, όπως άλλωστε περιμέναμε και πριν από την έναρξη της χρονιάς. Κατά τα άλλα, είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Πανιωνίου με 3-0 επί του Πανετολικού σε ένα ντέρμπι πολύ κομβικό για τη μάχη της σωτηρίας. Σε ένα ντέρμπι ο θάνατός σου η ζωή μου, μπορούμε να πούμε, και ας είναι ακόμη αρκετά νωρίς. Ο Πανιώνιος, ο οποίος νίκησε 3-0 με γκολ του Αραμπούλη, του Γεωργιανού, του πρώτου σκόρερ του φέτος. Και τα άλλα δύο γκολ τα βρήκε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, στο 80 με τον Άρσε και στις καθυστερήσεις με τον Εμμανουηλίδη, που σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του ιστορικού. Είχε σκοράρει και στο πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που πήρε ο Πανιώνιος κόντρα στον Ολυμπιακό, το 1-1. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για τον Πανιώνιο, ο οποίος δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο μήνα. Ένας Πανιώνιος ο οποίος έχει να χάσει από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ότι βαριάται με 4-0 στις 27 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα έχει τη νίκη με 3-0 κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλο εκτός έδρας για το κύπελο. Το 1-1 με τον Άρη στην Νέα Σμύρνη, τη νίκη με 2-1 επί της Ξάνθης εκτός έδρας, πολύ μεγάλη νίκη, την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και αυτή τη νίκη κόντρα στον Πανετολικό. Η τρίτη νίκη για τον Πανιώνιο, αλλά η βαθμή του είναι 6, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει και με το μείον 6 που ήταν βραχνάς για πάρα πολλές αγωνιστικές για τους και ανέρυθρους. Και με αυτή την νίκη βάζει από κάτω του τον Πανετολικό και νομίζω ότι είναι πολύ πιο δίκαιη πλέον έτσι η βαθμολογία, γιατί ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη και οι Αγρινιώτες πιστοποίησαν για μια ακόμη φορά ότι βρίσκονται σε πολύ κακή αγωνιστική περίοδο με αυτή την ήττα τους στην Νέα Σμύρνη. Πολύ δύσκολα, αν συνεχίσει με αυτό το πρόσωπο, ο Πανετολικός θα σώσει την χρονιά. Πολύ σημαντική νίκη για τον Πανιώνιο, ο οποίος έχει μπροστά του την άνοιξη και την πολύ σκληρή μάχη των play-out. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι αν σωθεί και φέτος ο Πανιώνιος, πραγματικά δεν θα υποβιβαστεί ποτέ. Μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, μια ομάδα που δεν έχει σε καμία περίπτωση την ποιότητα που είχε προηγούμενα χρόνια. Και όμως με όπλο το τσαμπουκά κάποιων παικτών, το πείσμα, το πάθος, τους φίλους του Πανιωνίου που δεν το βάζουν κάτω ποτέ, τη φανέλα που είναι πάρα πολύ βαριά, καταφέρνει να στέκεται στο ύψος του. Η Λάρισα νίκησε στο Θεσσαλικό ντέρμπι το Βόλο και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Η Λάρισα είναι αρκετά ψηλά στην έκτη θέση με 18 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός πήρε νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης. Ο Χατζηγιοβάνης με πέναλτι στο ξεκίνημα στο 8 λεπτό έκρινε την αναμέτρηση.
Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται στην 8η θέση με 16 βαθμούς. Είναι λεπτές ισορροπίες από τη δεύτερη θέση και κάτω, το είπα και προηγουμένως. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πολύ μοιρασμένα αποτελέσματα, 4 νίκες, 4 ισοπαλίες, 4 ήττες και δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά. Απέχει αυτή τη στιγμή 2 βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στα play-off. Δηλαδή είναι λεπτές ισορροπίες για το αν μια ομάδα θα βρεθεί στα play-off και στα play-out. Το ξαναλέω από τη δεύτερη θέση και κάτω. Για πολλές ομάδες. Μεγάλη νίκη της Ξάνθης με 1-0 επί του Ατρομήτου, με γκολ του Εντουάρντο με πέναλτι. Μια φτωχή πάντως γκολ αγωνιστική αυτή. Η 12η, θυμίζω. Η Ξάνθη, η οποία ισοβαθμεί με τον Όφη, που επίσης πήρε μια μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, στους 19 βαθμούς. Και γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες δείχνουν μια σταθερότητα φέτος και είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν. Ο Όφη και η Ξάνθη. Και ο Άρης με τη Λαμία αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1. Με τη Λαμία να προηγείται με γκολ του Τουράμ και τον Άρη να σοφαρίζει με τον Λάρσον στο 31. Με τους Θεσσαλονικείς να είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή, στο μέσο της βαθμολογίας, με 17 βαθμούς και τη Λαμία στην 10η θέση με 14 βαθμούς. Θυμίζω ότι πρώτο σκόρ του αθλήματος είναι ο Κάρολος Βιντέρσκι, ο οποίος στο Χαρισκάκι δεν βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα, αλλά παραμένει στην πρώτη θέση των σκόρ με 7 βαθμούς. Τον ακολουθεί ο Μανούσος στο Ατρομήτου με 6 γκολ. Επίσης 6 έχει και ο Μπατσάνα Αραμπούλη του Πανιωνίου. Λίρα 100 έχει αποδειχθεί ο Γεωργιανός για τον Πανιώνιο φέτος. Και ο Λισάντρο Σεμέδο, επίσης στα 6 γκολ. Ο παίκτης του Όφη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην επόμενη αγωνιστική, να δούμε ποιοι αγώνες μας περιμένουν. Έχουμε την αναμέτρηση το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, μια δοκιμασία για τους Θεσσαλονικείς κόντρα στην σκληρή και μαχητική Ξάνθη, η οποία είπαμε βρίσκεται στην τετράδα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιόνιο, δύσκολη δοκιμασία για τους Κιανέρθρους, κόντρα στην προβληματική όμως στις τελευταίες αγωνιστικές ΑΕΚ. 7.30 είναι αυτό το παιχνίδι το Σάββατο. Και ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Αγρίνιο να παίξει κόντρα στον τελευταίο Πανετολικό. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να επιστρέψουν στις νίκες. Και την Κυριακή έχουμε άλλα 3 παιχνίδια. Λαμία Όφη στις 3. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα στις 5 και 4. Ατρόμητος Άρης στις 7.30. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει στον Βόλο με την ομώνυμη ομάδα στις 7.30 επίσης.
τώρα έτσι εν συντομία το ταξίδι μας στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πριν ασχοληθούμε λίγο με την απονομή της χρυσής μπάλας που αυτή την ώρα διεξάγεται η τελετή, αλλά και με κάποια άλλα θέματα όπως την κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, στην Αγγλία είχαμε την Liverpool καταρχάς να συνεχίζει ακάθεκτη, νικώντας με 2-1 την Brighton και μάλιστα με δύο κεφαλιές του Virgil van Dijk, του κατά γενική ομολογία κορυφαίου αυτή τη στιγμή κεντρικού αμυντικού στον κόσμο, ο οποίος ίσως και το φινάλε της σημερινής ημέρας να τον βρει με την χρυσή μπάλα στα χέρια. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Η Brighton, η οποία μείωσε στο 79 με τον Dunk, αλλά η Liverpool που τέλειωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Allison, του τερματοφύλακά της, κράτησε το αποτέλεσμα. Αυτή η νίκη την πήγε στο συν 11 από τη Manchester City, η οποία δεν μπόρεσε να περάσει από το St. James Park και την Newcastle. Ήρθε ισόπαλη 2-2 σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, με την City να ανοίγει το σκόρ με τον Sterling στο 22, την Newcastle να σκοράρει με τον Willems στο 25 για το 1-1, ένα ακόμη γκολ αμυντικού φέτος για την Newcastle. Η Newcastle, η οποία τα 8 από τα 14 γκολ που έχει πετύχει φέτος τα έχουν πετύχει αμυντικοί. Είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Και απ' την άλλη, βέβαια, δείχνει την επιθετική αδυναμία που έχουν οι καρακάξες. Τον De Bruyne στο 82 να βάζει μπροστά τη City με ένα τρομερό γκολ, υποψήφιο για γκολ της χρονιάς. Ένα φοβερό βολέ εκτός περιοχής με τον Ντουμπράβκα, τον goalkeeper της Newcastle, να ίσα που να κουμπάει την μπάλα, αυτή να πηγαίνει στο οριζόντιο δοκάρι και να σκάει μετά στη συνέχεια μέσα στο τέρμα της Newcastle. Αλλά η ομάδα του Steve Bruce δεν είχε μπει τελευταία της λέξη. Ισοφάρισε με τον Selvey με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής από τον Jonjo Selvey. Η City, η οποία έχασε και στο τέλος μια μεγάλη ευκαιρία με τον Sterling, έκανε ένα πολύ κακό πλασέ και έδωσε την ευκαιρία στον Dubravka να καπακώσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Άφησε λοιπόν η City 2 βαθμούς στο St. James Park. Μία ακόμη γκέλα για την ομάδα του Guardiola που δεν θυμίζει σε τίποτα, τουλάχιστον από πλευράς αποτελεσμάτων, την ομάδα που εντυπωσίασε πέρσι και πρόπερσι στην Premier League και πήρε το πρωτάθλημα με 98 και με 100 πόντους αντίστοιχα. Και έτσι έμεινε στο μείον 11 από την Liverpool. Η Chelsea επίσης έχει μείνει πλέον στο μείον 14, γιατί γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Μετά την ήττα της από τη City έχασε και από τη West Ham μέσα στο Stamford Bridge. Και η μόνη που συνεχίζει να ακολουθεί την Liverpool, βέβαια βρίσκεται και αυτή σε απόσταση, είναι η Leicester, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει να νικάει, νίκησε με ανατροπή την Everton με 2-1 και μάλιστα το τελευταίο γκολ το σκόραρε στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 94 με τον Χιανάτσο, τον Νιγηριανό. Μια Leicester η οποία, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τα έχουμε ξαναπεί, έχει τρομερές επιδόσεις, καλύτερες ακόμη και από την σεζόν που πήρε τον τίτλο, τη σεζόν 2015-2016. Έχει βάλει γερή υποψηφιότητα για να είναι στην τετράδα, στο Champions League της επόμενης περίοδου, δεν το συζητάμε αυτό. Και είναι η μόνη ομάδα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι συνεχίζει να κυνηγάει τη Liverpool στην κορυφή, αν και νομίζω ότι, αν και βρισκόμαστε ακόμη στην 14η αγωνιστική της Premier League, η Liverpool είναι αυτή τη στιγμή το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο. Μας το έχει δείξει από την αρχή της χρονιάς και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές φέτος στη Liverpool. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με τον πρώτο της τίτλο μετά από 30 χρόνια στην Αγγλία. Αν καταφέρει και περάσει αλόβητα και τον δύσκολο Δεκέμβρη που την περιμένει με παιχνίδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, για το League Cup, για το Champions League, για το πρωτάθλημα πανωτά, Boxing Day, τότε θα μπορούμε να πούμε με ακόμη περισσότερη ασφάλεια ότι πραγματικά ήρθε η ώρα της στην φετινή χρονιά. Από εκεί πέρα, Arsenal και United προβλημάτισαν για ακόμη μια φορά. Ήρθαν ισόπαλες 2-2 η Arsenal με την Norwich εκτός έδρας, η United με την Aston Villa εντός έδρας. Για την Arsenal ήταν το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Emery στον πάγκο της, ο οποίος απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η ήττα από την Eintracht Frankfurt για το Europa League μέσα στο Emirates. Πραγματικά πολύ κακή σεζόν φέτος για την Arsenal. Διάδοχος του τουλάχιστον προσωρινά είναι ο Φρέντι Λιούμπερκ, ένας παλιός γνώριμος για τους κανονιέρες, ο οποίος ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 23, τώρα πήρε την προαγωγή για την πρώτη ομάδα. Οι παλιότεροι τον θυμόμαστε φυσικά από την θητεία του παίχτης στην Arsenal, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν μέλος της σπουδαίας Arsenal στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.
Φυσικά μέλος των Invisibles, των Αίτητων, της ομάδας που πήρε το Αίτητο πρωτάθλημα το 2004, μαζί με όλη την παλιοπαρέα εκεί, τον Ανρί, τον Μπέρκαμπ, τον Πιρές, τον Βιεϊρά, τον Βιλτόρ και την φοβερή Arsenal, τον Κόλο Τουρέ. Πάντως δεν κατάφερε να συνδυαστεί με νίκη το ντεμπούτο του Ljungberg, 2-2 με την Norwich, και η United και αυτή ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα. 2-2 μέσα στην έδρα της, όπως είπαμε, με την Aston Villa. Ο Μουρίνιο με τότε να πήρε μία ακόμη νίκη, αν και όλα τα παιχνίδια του έχουν πολύ περιπέτεια μέσα. Του Μουρίνιο τρία μάτς έχει δώσει από τον πάγκο της Τότεναμ Ζωζέ Μουρίνιο. Στο πρώτο νίκησε με 2-3 την West Ham στο Λονδίνο, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Με την Τότεναμ να προηγείται 0-3 και τη West Ham να μειώνει στο τέλος σε 2-3. Με τον Ολυμπιακό φυσικά όλοι γνωρίζουμε πως ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 0-2 και τότε να κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να πάρει το μάτς με 4-2 και μαζί και την πρόκριση στους 16 του Champions League. Και τώρα είχαμε ένα ίδιο σκηνικό σχεδόν με το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, κόντρα στη West Ham. Δηλαδή η τότε να προηγήθηκε 3-0 με δύο γκολ του Ντελε Άλλη, ο οποίος φαίνεται να είναι ο πρώτος που έχει ευνοηθεί από την έλευση του Μουρίνιο στους Spurs. Πραγματικά ένας άλλος Ντελε Άλλη. Μας θυμίζει τον Ντελε Άλλη πριν από 2-3 χρόνια που ήταν ένας φοβερός ποδοσφαιριστής. Είχε μια κάμψη η απόδοσή του τους τελευταίους μήνες, ή για να είμαστε πιο ακριβείς τα τελευταία 1-2 χρόνια. Αλλά πραγματικά δείχνει ξανά ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης με τον Μουρίνιο στον πάγκο. Το άλλο γκολ το βάλει Σοκό για την Τότεναμ. Και η Μπόρνμουθ μείωσε σε 3-2 στο τέλος. Δηλαδή στο 73 με τον Χάρι Βίλσον και στο 96 με τον ίδιο παίχτη. Καρμπόν σενάριο όπως το μάτσο με την West Ham. Αλλά σημασία για ότι η Τότεναμ πήρε 3 ακόμη πόντους και έχει ανέβει αισθητά στην βαθμολογία. Έχει πάει στην 5η θέση. Είναι ισόβαθμη με τη Wolves. Έχει 20 βαθμούς και είναι στο -6 από την τετράδα. Φαίνεται πως για μια ακόμη φορά το συναντάμε αυτό όταν αλλάζει μια ομάδα προπονητή. Αυτό είναι προς όφελός της αγωνιστικά, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί γενικότερα η σεζόν για τον Ζωσέ Μουρίνιο. Πάντως, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του με την Tottenham, πολλοί περιμέναν ότι θα δούμε μια Tottenham περισσότερο αμυντική, αμυντικογενή, γιατί αυτό είναι και το στυλ του Μουρίνιο. Βλέπουμε μια Tottenham πάντως σε αυτά τα τρία παιχνίδια που σκοράρει πολύ, αλλά δέχεται και πολλά γκολ. Και αυτό δείχνει ότι ακόμα ο Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Άλλωστε, ο Μουρίνιο στην πρώτη συνέντευξη τύπου σαν προπονητής της τότε να μου είπε ότι δεν θα αλλάξω και πολλά πράγματα όσον αφορά τη φιλοσοφία της ομάδας, δεν θα αλλάξω πολλά πράγματα σε σχέση με τα όσα έχει προσφέρει δηλαδή ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Τότεναμ. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί το πράγμα στην συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για την Premier League εν ολίγης. Πάμε λίγο στην Ισπανία, όπου εκεί ξεχώριζε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αυτό της Ατλέτικο κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε πολλά γκολ και όντως δεν μπήκαν πολλά γκολ. Μπήκε μόνο ένα, αλλά αυτό το ένα έφτανε και παραέφτανε για την Μπαρτσελώνα. Μαντέψτε ποιος ήταν ο σκόρερ, και πάλι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος θα κονταραχτοποιηθεί σε λίγη ώρα με τον Φαντάικ για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας. Το γκολ μπήκε στο 86 και ήταν ένα γκολ σήμα κατά τεθέν του Λιονέλ Μέση, με μια κίνηση έξω από την περιοχή, αλλαγή της μπάλας με τον Σουάρες και ένα πλασέ με το αριστερό, το οποίο νίκησε τον Όμπλακ. Ένα γκολ που τόσες και τόσες φορές έχει βάλει, μια κίνηση που τόσες και τόσες φορές έχει κάνει και όμως κανείς πραγματικά δεν βρίσκει τον τρόπο να τον σταματήσει. Βέβαια, για να έρθει αυτή η νίκη της Μπαρτσελώνα, μια νίκη που για την ώρα κρατάει στη θέση του τον Βαλβέρδε, ο οποίος έχει δεχτεί από την αρχή σχεδόν της χρονιάς τρομερή πίεση, χρειάστηκε να κάνει τρομερές επεμβάσεις ο Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν. Έχει κάνει δύο επεμβάσεις μάλιστα στις προσπάθειες του ίδιου παίχτη, του Ερμόσο, του αμυντικού της Ατλέτικο. Μια επέμβαση σε πλασέ του Ερμόσο, ένα ουσιαστικά τέτα-τέτ μέσα στην περιοχή. Τρομερή επέμβαση και με δόση τύχης βέβαια, με το αριστερό πόδι, η οποία πραγματικά πάει για επέμβαση της χρονιάς στην Ισπανία. Και άλλη μια επέμβαση σε κεφαλιά του ίδιου παίχτη, με την μπάλα να αναπηδά μπροστά του και να τη βγάζει σε κόρνερ. Ένας πραγματικά κορυφαίος τερματοφύλακας, ο Τερ Στέγκεν. Και είχαμε τη μάχη δύο πολύ μεγάλων τερματοφυλάκων στο Γουάντα Μητροπολιτάνο χθες το βράδυ. Και ο Όμπλακ είναι ένας εξαιρετικός γκολκίπερ. Τρομερή νίκη για την Μπαρτσελόνα, τρομερά σημαντική νίκη για την Μπαρτσελόνα που παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τη Ρεάλ. Γιατί η Ρεάλ είχε περάσει το Σάββατο το μεσημέρι από την έδρα της Αλαβές στη Βιτόρια με 2-1.
σε μια νίκη κόντρα σε μια ομάδα που είναι δυνατή κόντρα στις μεγάλες ομάδες, που προερχόταν από καλά αποτελέσματα. Ο Ράμος άνοιξε το σκορ για την Real στο 52. Η Μαδρελένη είδαν την Αλαβέζ να ισοφαρίζει με πέναλτι του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ του Λούκας Πέρεθ, αλλά 4 λεπτά μετά, στο 65 ήταν γκολ του Πέρεθ, στο 69 ο Καρβαχάλ σκόραρε, παίρνοντας rebound μετά από κεφαλιά του Ίσκο στο δοκάρι. Και η Real κράτησε αυτό το 2-1 μέχρι το τέλος. Ο Μαρσέλος, το φινάλι του παιχνιδιού, είπε ότι τέτοιες νίκες σου δίνουν πρωτάθλημα και δεν έχει άδικο. Μια Real η οποία ξεκίνησε προβληματικά τη σεζόν, ήταν σαν να έχει συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι. Αλλά μέσα στον Νοέμβριο είχε πολύ καλές εμφανίσεις, πολύ καλά αποτελέσματα και συνεχίζει τα καλά αποτελέσματα. Δείχνει να έχει βελτιωθεί πολύ. Ο Ζιντάν έχει ισχυροποιήσει φυσικά τη θέση του στην τεχνική ηγεσία, γιατί μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και για την κατάστασή του μέσα στη χρονιά. Και Ρεάλ και Μπαρτσελόνα πάνε χέρι-χέρι στους 31 βαθμούς και έχουν και παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσουν μεταξύ τους 18 Δεκέμβρη. Η Σεβίλη είναι στο μείον 1, με παιχνίδι βέβαια περισσότερο στους 30. Και αυτή η ήττα της Ατλέτικο από την Μπαρτσελόνα την έχει αφήσει στους 25 βαθμούς και στο μείον 6 με παιχνίδι παραπάνω από τις Μπάρτσα και Ρεάλ. Μια Ατλέτικο που φαίνεται ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει φέτος, ούτε φέτος, το πρωτάθλημα. Έχει μείνει πολύ πίσω στην βαθμολογία και είναι μια Ατλέτικο που έχει βάλει 16 μόνο γκολ σε 15 παιχνίδια. Δεν είναι κάτι καινούριο, το ξέραμε ότι η Ατλέτικο έχει σαν δυνατότητα στοιχείο την άμυνα, αλλά πραγματικά αυτή η συγκομιδή είναι πάρα πολύ άσχημη επιθετικά για τους Ροχιμπλάνκους. 18 Δεκεμβρίου είναι το μεγάλο ντέρμπι, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ. Ίσως δεν κρίνει και πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα περιμένει να το παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης. Στην Ιταλία τώρα είχαμε αλλαγή στην κορυφή, σε μια κορυφή στην οποία πήγε η Ίντερ, επέστρεψε μάλλον η Ίντερ, γιατί εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Γιουβέντους και μάλιστα μέσα στο Τωρίνο, κόντρα στην Σασουόλο. Οι Γιουβεντίνοι, οι οποίοι προηγήθηκαν στο σκορ, είδαν την Σασουόλο να γυρίζει όμως το παιχνίδι σε 1-2 και το μόνο που κατάφεραν ήταν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με πέναλτι του Ρονάλντο, ο οποίος έχει μείνει μακριά από τα γκολ φέτος, έχει σκοράρει πολύ λίγο για τα δεδομένα του Ρονάλντο. Και αυτή την γκέλα, όπως είπαμε, την εκμεταλλεύτηκε η Ίντερ που νίξε 2-1 την Σπαλ με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει συνθέσει, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ένα εξαιρετικό επιθετικό δίδυμο με τον Λουκάκου. Έχουν αποκτήσει τρομερή χημία οι δύο επιθετικοί της Ίντερ μεταξύ τους. Και πέρασε την κορυφή Ίντερ με 37 βαθμούς, 36 έχει η Γιουβέντους, με 30 ακολουθεί η Λάτσιο, αλλά όλη η μάχη λογικά θα παιχθεί μεταξύ Γιουβέντους και Ίντερ. Η Γιουβέντους μετά από πάρα πολλά χρόνια φαίνεται ότι έχει μια σοβαρή αντίπαλο για την διεκδίκηση του τίτλου στην Ιταλία. Η Ίντερ φαίνεται ότι είναι μια σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου φέτος, έστω και αν είμαστε στις 14η αγωνιστική και έχουμε ακόμη πολύ ψωμί στη Σέρι Α. Ο Κόντε φαίνεται ότι έχει αναμορφώσει την Ίντερ και αν κάνει μια-δυο μεταγραφές η Ίντερ και αποκτήσει λίγο περισσότερο βάθος στο ρόστερ της, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμη περισσότερο έτοιμη για το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010 και την ονειρική εκείνη τη σεζόν του Τρέμπλ επί Μουρίνιο. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ίντερ Ρώμα. Ένα σημαντικό ντέρμπι με την Ρώμα που επίσης είναι φορμαρισμένη. Η Ρώμα που νίξε 3-1 τη Βερόνα, ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για τους Ρωμαίους που είναι στην τέταρτη θέση με 28 βαθμούς. Νίξε και η Μίλαν μετά από πολύ καιρό, 1-0 την Πάρμα. Έφτασε τους 17 βαθμούς, είναι ακόμη πολύ χαμηλά στην 11η θέση. Η Λάτσιο νίξε 3-0 την Ντινέζε, πολύ καλή χρονιά και για τη Λάτσιο του Σιμεώνε Ιντζάγκη. Σιμεώνε Ιντζάγκη, ο οποίος σταθερά κάνει μια πολύ καλή δουλειά στην ομάδα της Ρώμης. Βέβαια είναι μια ομάδα που πάντα έχει ταβάνι, αλλά φαίνεται η πολύ καλή δουλειά του Τσέκη. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κυπελούχος Ιταλίας, έτσι. Ομάδα που νίξε πέρσι την Αταλάντα στο τελικό και πήρε και το κύπελο. Δύο γκολ έβαλε ο Ιμόμπιλε στο 3-0 της Λάτσιο Πιτσουντινέζε, το άλλο ο Λουίς Αλμπέρτο. Ο Ιμόμπιλε, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Σέρι Α και έχει τρομερά νούμερα για αυτό το σημείο της σεζόν. Έχει ήδη 17 γκολ στην Ιταλία, στο πρωτάθλημα μόνο, ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Ένας από τους πιο σταθερούς Ιταλούς επιθετικούς, πιο συνεπείς Ιταλούς επιθετικούς των τελευταίων χρόνων. Και επίσης το άλλο αποτέλεσμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η νέα ήττα της Νάπολη με 2-1 την Μπολόνια μέσα στο Σαν Πάολο. Μια Νάπολη η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Παρ' το γεγονός ότι έκανε 30 τελικές προσπάθειες κόντρα στην Μπολόνια.
Και διάβασα προηγουμένως και την είδηση πως ο Κάρλο Αντσελότη έχει βάλει σε καραντίνα τους ποδοσφαιριστές του. Θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα το γεγονός ότι ο Ντε Λαουρέντις, ο πρόεδρος της Νάπολη, ήθελε να κλείσει ξενοδοχείο τους ποδοσφαιριστές για να βρουν ξανά την συγκέντρωσή τους, το περίφημο ρητήριο που έχουν σαν πολύ γνωστή τακτική στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Αντσελότη και παίκτες αρνήθηκαν, παράκουσαν ουσιαστικά την εντολή του Προέδρου. Τώρα όμως ο Αντσελότη θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί βλέπει ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο στην ομάδα του Κώστα Μανολά. Και είναι και η δική του θέση φυσικά επισφαλής, δεν το συζητάμε. Πολλοί περίμεναν βέβαια να έχει απολυθεί πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, μεγάλη μάχη μεταξύ δύο στην Ιταλία, αλλά τι να πει κανείς και για τη Γερμανία, όπου συνεχίζει η μάχη στις πρώτες θέσεις να μένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είχαμε νέες ανακατατάξεις σε αυτή την αγωνιστική, τη 13η, γιατί είχαμε την ήττα της Bayern από την Leverkusen με 2-1 μέσα στο Μόναχο μάλιστα, την Gladbach που είναι πρωτοπόρος να επιστρέφει στις νίκες, η Gladbach που νίκησε 4-2 τη Freiburg, και μια Σάλκε η οποία έχει ανέβει στην τρίτη θέση, μάλλον αθόρυβα θα λέγαμε. Η Σάλκε που είχε κάνει κακή χρονιά πέρσι, αλλά δείχνει ότι το έχει αφήσει πίσω της όλα αυτά. Ανοίξε 2-1 την Union Βερολίνου σε παιχνίδι που έγινε την Παρασκευή. Στο παιχνίδι Bayern Leverkusen έλαμψε το άστρο του Leon Bailey, του Τζαμαϊκανού αριστερού εξτρέμ της Leverkusen, ο οποίος γενικότερα είναι ένας από τους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές. Είναι σταθερά πολύ καλός με την Leverkusen, ο Τζαμαϊκανός, ο οποίος είναι ταχύτατος και μας έδειξε και την εκτελεστική του ικανότητα. 2 γκολ έβαλε στο match της Leverkusen με την Bayern. Ήταν έκπληξη το διπλό της Leverkusen μέσα στο Μόναχο. Ένα αποτέλεσμα που αφήνει την Bayern στους 24 πόντους και την πηγαίνει ξανά στο μείον 4 από την κορυφή. Δεν εξελίσσονται καθόλου εύκολα τα πράγματα φέτος στην Bundesliga για την Bayern. Μια Bayern η οποία θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα περίπου απέλυσε τον Νίκο Κόβατς και συνεχίζει με τον Hans Dieter Flick, τον υπηρεσιακό προπονητή, στον πάγκο, που όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των Βαβαρών, τουλάχιστον για την ώρα, έχει πάρθει απόφαση να συνεχίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς στον πάγκο της Bayern ο Flick. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη χρονιά. Και αυτή τη στιγμή η βαθμολογία λέει Gladbach 28, Λειψία 27, η Λειψία πολύ σταθερή φέτος, πήρε μία ακόμη νίκη κόντρα στην Paderborn με 2-3, μια Λειψία που έχει σε τρομερή κατάσταση και τον Timo Werner, τον καλύτερο γερμανό επιθετικό αυτή τη στιγμή. Τρίτη θέση είναι η Σάλκη, όπως είπα ανέβηκε τρίτη, ανέβηκαν τρίτη η Βασιλική Μπλε με 25 βαθμούς, με 24 είναι η Bayern στην τέταρτη θέση, με 23 η Dortmund στην πέμπτη. Η Dortmund η οποία επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε τη Χέρτα με 2-1 στο Βερολίνο, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι προηγήθηκε νωρίς με 2-0, έμεινε με 10 παίκτες στο τέλος του ημιχρόνου με αποβολή του Hummels. Η Χέρτα μείωσε σε 2-1, αλλά δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ και η Dortmund έφυγε μια πολύ μεγάλη νίκη από το Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Στο ντεμπούτο του Jürgen Klinsmann στον πάγκο της Χέρτα, πρώην τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Η Χέρτα μείωσε πριν την αποβολή του Hummels, να πούμε, στο 34 με τον Νταρίντα. Η Dortmund μπήκε μπροστά με 2 γρήγορα γκολ του Σάντσο και του Αζάρ στο 15 και στο 17. Ο Hummels αποβλήθηκε στο 45, αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορεί η Χέρτα να βρει, όπως είπαμε, τον γκολ της ισοφάρισης. Σημαντική νίκη πάντως αυτή για την Dortmund, γιατί προερχόταν από κακά αποτελέσματα στη Γερμανία, την πολύ βαριά ήττα από την Bayern με 4-0, την ήττα από την Barcelona με 3-1 χωρίς να παρουσιάζεται και ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Όλα αυτά έχουν φέρει προβληματισμό στους Βεσφαλούς. Αλλά η Bundesliga είναι έτσι διαμορφωμένη κατάσταση φέτος που είναι πραγματικά τα πάντα ανοιχτά. Και είναι καλό αυτό γενικότερα. Εάν δείτε σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι περισσότερες πρωταθλήτριες δυσκολεύονται όλες. Από τις περισσότερες πρωταθλήτριες μόνο η Μπαρτσελόνα είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στα 4 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και αυτή στην ισοβαθμία με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Γερμανία η Bayern είναι τέταρτη, στην Ιταλία η Juventus πέρασε τώρα δεύτερη όπως είδαμε, και στην Αγγλία η Manchester City έχει μείνει 11 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την Liverpool.
Και περνώντας τώρα και στην Γαλλία, για να κλείσουμε λίγο έτσι αυτή τη βόλτα μας στις κορυφαίες λίγκες, είχαμε καταρχάς ένα μεγάλο ντέρμπι το οποίο δεν έγινε, το Μονακό Paris Saint-Germain. Ντέρμπι βέβαια στα χαρτιά, γιατί η Μονακό και φέτος είναι αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία. Δεν έγινε λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Ήταν να διεξαχθεί στο Louis XVI, στο Πριγκιπάτο. Η Μαρσέγγι νίκησε 2-1 την Μπρέστ και μείωσε στους 5 βαθμούς τη διαφορά της από την κορυφή, βέβαια με την Παρί που είναι άνετα στην κορυφή και φέτος να έχει παιχνίδι λιγότερο. Η Λιόν νίκησε το Στρασβούργο με 2-1, σημαντική νίκη για τους Λιονέ που θέλουν να ανέβουν στην βαθμολογία. Νίσαν Ζε 3-1, Λίλ Ντιζόν 1-0, Μονπελιέ Αμιάν 4-2, Ρεντς Μπορντό 1-1, Νιμ Μέτς 1-1, Νατ Τουλούζ 2-1 και Ρεντς Σεντετιέν 2-1. Τα άλλα αποτελέσματα και στην Γαλλική Λίγκα, στην Λίγκα. Και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως προκαλεί εντύπωση ότι οι περσινές πρωταθλήτριες δυσκολεύονται πάρα πολύ στα μεγάλα πρωταθλήματα, εκτός βέβαια από την Παρί που από ό,τι φαίνεται θα πάρει άνετα ένα ακόμη πρωτάθλημα και ας έχει τις γκέλες της και η Παρί φέτος στη Γαλλία. Και αυτό βέβαια είναι καλό, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπαμε να μειώνεται πολύ ο ανταγωνισμός όσον αφορά την μάχη του τίτλου στα μεγάλα πρωταθλήματα και να μειώνεται βέβαια και το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Αγγλία, όπου στην Premier League τα πάντα ήταν ανοιχτά και βλέπαμε δύο, ακόμη και τρεις ομάδες να παλεύουν για τον τίτλο. Στη Γερμανία ήταν σχεδόν σίγουρο πρωταθλήτρια η Bayern κάθε χρόνο. Στην Ιταλία η Juventus. Στην Ισπανία η Barcelona έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια και με άνετα μάλιστα, όπως και πέρσι. Αλλά νομίζω αυτό που βλέπουμε φέτος με μια ανταγωνιστική Bundesliga, με μια άκρως ανταγωνιστική Serie A, μιλάω πάντα για τη μάχη του τίτλου, γιατί για τις υπόλοιπες, για τα υπόλοιπα μέτωπα πάντα έχουμε μεγάλες μάχες, με μια ανταγωνιστική La Liga, με Real και Barcelona ισόβαθμες στην κορυφή, νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον και μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να ανανεώσει λίγο το ενδιαφέρον και του κόσμου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα γυρίσουμε λέγοντας κάποια πράγματα για χρυσή μπάλα που είπαμε έχουμε την απονομή σε πολύ λίγο, για την ακλήρωση του Euro του 2020 και λίγο για μπάσκετ γιατί έχουμε και τον Derby Ιωνίων την Παρασκευή. Σε λίγο και πάλι μαζί.
είμαστε ξανά, πάντα εδώ στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, όπως και κάθε Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχουμε την απονομή της χρυσής μπάλας στο κορυφαίο ατομικό βραβείο. Με Λιονέλ Μέση, Βίρτζιλ Φαντάι, Κριστιάνο Ρονάλντο στους υποψήφιους, Αντιό Μανέ, Μοχάμεντ Σαλάχ, Κιλιάν Εμπαπέ, όλα τα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά η αίσθηση είναι πως Μέση και Φαντάικ θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση αυτού του βραβείου. Ο Μέση για την έκτη του συνολικά χρυσή μπάλα, πραγματικά μυθικές επιδόσεις. Θυμίζω ότι στην κορυφή των κατακτήσεων είναι αυτός μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχουν από 5. Και ο Βίρτζιλ Φαντάικ για την πρώτη του, για να γίνει ο πρώτος αμυντικός μετά το 2006 και τον Φάμπιο Καναβάρο που παίρνει το κορυφαίο αυτό βραβείο. Λοιπόν, με αφορμή την αποψινή απονομή της χρυσής μπάλας, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε έτσι μερικά στοιχεία για το βραβείο αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι ο εμπνευστής αυτού του βραβείου είναι ο Γκαμπριέλ Ανό, ο ίδιος άνθρωπος που εμπνεύστηκε και τη διοργάνωση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, ή Champions League όπως το ξέρουμε σήμερα. Ο Ανό ήταν συντάκτης της γαλλικής εφημερίδας Equipe και του περιοδικού France Football και είχε την ιδέα να καθιερώσει ένα βραβείο που θα απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε χρονιά, στον κορυφαίο Ευρωπαίο αρχικά ποδοσφαιριστή. Ο νικητής θα έγινε μετά από ψηφοφορία στην οποία θα συμμετείχαν δημοσιογράφοι που συνεργάζονταν τότε με το περιοδικό και έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτή της χρυσής μπάλας με την πρώτη απονομή να γίνεται το 1956. Όπως είπαμε, το βραβείο αρχικά αφορούσε μόνο Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές και αυτός είναι ο λόγος που παίχτες φυσικά που θεωρούνται οι κορυφαίοι που πέρασαν από το άθλημα, όπως ο Πελέ ή ο Μαραντόνα, δεν έχουν χρυσή μπάλα στην κατοχή τους. Αυτό άλλαξε το 1995 όταν οι υποψήφοι μπορούσαν να είναι και μη Ευρωπαίοι παίχτες που αγωνίζονται όμως σε ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ από το 2007 το βραβείο αφορά όλους τους παίχτες όλων των ομάδων του κόσμου. Όσον αφορά την κατασκευή της τώρα, η χρυσή μπάλα είναι κατασκευασμένη από ρίχαλκο και βαφτίζεται μέσα σε υγροχρυσό. Η βάση της είναι μια πλήνθος από σιδηροπυρίτη και έχει ύψος 33 εκατοστά και πλάτος 23 εκατοστά, ένα βραβείο άκρος εντυπωσιακό στην όψη. Όπως είπα, απονεμήθηκε το 1956 για πρώτη φορά το βραβείο αυτό και ο πρώτος νικητής ήταν ο Stanley Matthews, ο οποίος τότε ήταν 41 ετών, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής που έκανε τρομερή καριέρα με την Blackpool, θυμίζω. 41 ετών λοιπόν ο Stanley Matthews τότε και παραμένει μέχρι σήμερα ο γυραιότερος κάτοχος του βραβείου και είναι και πολύ λογικό νομίζω αυτό. Και αν έχετε απορία για το αν έχει πάρει ποτέ τερματοφύλακα στη χρυσή μπάλα, ναι, την έχει πάρει ένας μόνο και αυτός είναι ο θρυλικός Λεβ Γιασίν, η μαύρη αράχνη όπως ήταν το παρατσούκλι του, ο θρυλικός goalkeeper της Δυναμό Μόσχας και της Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 50 και του 60. Με συγχωρείτε, το 1963 είχε κερδίσει αυτό το βραβείο. Ο πρώτος μη Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής που πήρε την χρυσή μπάλα ήταν ο Ζορζ Γουέα, ο Λιβεριανός άσος της Μίλαν τότε και μάλιστα παραμένει μέχρι σήμερα μοναδικός νικητής από την Αφρικανική Ήπειρο που έχει πάρει το συγκεκριμένο βραβείο. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1997, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο φυσικά, έγινε ο πρώτος παίκτης από την Νότια Αμερική που κατακτάει την χρυσή μπάλα. Αλλά ο ίδιος παίκτης έχει και το ρεκόρ του ότι είναι ο πρώτος μη Ευρωπαίος που έχει πάρει το βραβείο δύο φορές, αφού κατέξε την χρυσή μπάλα και το 2002, μετά βέβαια από το εξαιρετικό Μουντιάλ που είχε κάνει στην Αποανατολή με την Εθνική Βραζιλίας. Παράλληλα, ο Ρονάλντο είναι και ο νεότερος νικητής της χρυσής μπάλας. Σε ηλικία 21 ετών ήταν το 1997 όταν την κατέκτησε. Ο γυρότερος είναι ο Στάνλι Μάθιος σε ηλικία 41 ετών. Ο νεότερος είναι ο Ρονάλντο σε ηλικία 21 ετών. Ρονάλντο, το φαινόμενο. Λοιπόν, συνολικά 6 μη Ευρωπαίοι παίχτες έχουν κατακτήσει τη χρυσή μπάλα. Αυτοί είναι ο Γουέα το 1995, ο Ρονάλντο όπως είπαμε το 97 και το 2002, ο Ριβάλντο το 1999, ο Ροναλντίνιο το 2005, ο Κακά το 2007 και φυσικά ο Λιονέλ Μέση με 5 κατακτήσεις το 9, το 10, το 11, το 12 και το 2015. Με την υποσημείωση πως υπάρχουν ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο,
που πήρε τη χρυσή μπάλα δύο φορές, το 57 και το 59, και ο Μαρ Σίβορη το 1961, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Αργεντινή, αλλά ο Ντι Στέφανο είχε πολιτογραφηθεί Ισπανός όταν κατέκτησε το βραβείο και γι' αυτό άλλωστε μπόρεσε να μπει και στην ψηφοφορία, γιατί είπαμε ότι μέχρι το 1995 το βραβείο αυτό αφορούσε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Και ο δεύτερος ήταν, είχε πολιτογραφηθεί Ιταλός, ο Σίβορη, αγωνίστηκε με την Juventus στην Ιταλία. Είπαμε και προηγουμένως ότι Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά και Λιονέλ Μέση έχουν τις περισσότερες χρυσές μπάλες από 5. Ίσως ο Μέση να περάσει τον Ρονάλντο απόψε, εάν πάρει τη χρυσή μπάλα. Και ο Ρονάλντο είναι υποψήφιος, αλλά να σας πούμε καταρχάς ότι ο Ξένο Ρονάλντο δεν έχει ταξιδέψει καν στο Παρίσι, όπου γίνεται η τελετή της απονομής. Γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι ο φετινός νικητής της χρυσής μπάλας. Αμέσως μετά σε κατακτήσεις ακολουθούν ο Κρόιφ, ο Πλατινί και ο Φαν Μπάστεν. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές εννοείται, που έχουν από 3 κατακτήσεις. Και μάλιστα ο Πλατινί έχει 3 συνεχόμενες κατακτήσεις, όπως είχε και ο Μέση το 10, το 11 και το 12, αλλά ο Πλατινί είχε γίνει ο πρώτος παίχτης που έχει 3 συνεχόμενες κατακτήσεις της χρυσής μπάλας, το 83, το 84 και το 85, γενικότερα τη δεκαετία του 80, μεσουρανούσε ο Μισελ Πλατινί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο πρώην πρόεδρος και της UEFA κιόλας. Και όπως είπα, το ρεκόρ του αρχικά το ισοφάρισε ο Μέση. Και στη συνέχεια το έσπασε με 4. Είπα προηγουμένως από λάθος ότι είχε 3 κατακτήσεις, 4 κατακτήσεις ο Ρονάλντο, ο Μέση από το 9 μέχρι το 12. Το ρεκόρ του αρχικά το ισοφάρισε ο Μέση με τις χρυσές μπάλες που πήρε το 9, το 10 και το 11 και το έσπασε το 2012. Να πούμε ότι από το 2010 μέχρι το 2015 το βραβείο απένειμαν από κοινού FIFA και France Football σε συνεργασία με τον περιοδικό France Football, και είχε την ονομασία Χρυσή Μπάλα FIFA. Και έτσι, εκτός από τους δημοσιογράφους, ψήφισαν τον νικητή και οι προπονητές και οι αρχηγοί όλων των εθνικών ομάδων. Από την προπέρσινη χρονιά όμως, FIFA και France Football απονέμουν ξεχωριστά βραβεία. Χρυσή μπάλα, βέβαια, παραμένει το κορυφαίο ατομικό βραβείο, η κορυφαία διάκριση σε προσωπικό επίπεδο που μπορεί να πάρει ένας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν. Να πούμε ότι πέρσι ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο ποδοσφαιριστής που σπάει το δίπολο Μέση Ρονάλντο, γιατί για μια δεκαετία μονοπολούσαν και αυτό το βραβείο, από το 2009 έως το 2017. Μέση και Ρονάλντο είχαν, από το 2008 με συγχωρείτε, μέχρι το 2017 Μέση και Ρονάλντο ήταν οι νικητές του βραβείου. Ο Ρονάλντο το 2008, το 2014, το 2016 και το 2017, το 13, το 14 και το 17, με συγχωρείτε, και ο Μέση, όπως είπαμε, το 9, το 10, το 11 και το 12. Και ο Λούκα Μόντριτς πέρσι, κυρίως λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας, οδηγώντας και την εθνική ομάδα της χώρας του, την Κροατία, μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, πήρε το βραβείο και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σπάει, όπως είπαμε, το δίπολο Ρονάλντο Μέση. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που πήρε τη χρυσή μπάλα εκτός του Ρονάλντο και Μέση ήταν ο Κακά το 2007. Ο Μόντριτς, βέβαια, έχει και μια αρνητική πρωτιά στην ιστορία της χρυσής μπάλας, του βραβείου αυτού, γιατί δεν κατάφερε να μπει ούτε καν στην τελική τριαντάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την απονομή της χρυσής μπάλας και μετά ο Μόντριτς δεν είχε την ίδια επίδραση στο παιχνίδι του και με την Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι και λογικό άλλωστε. Μεγαλώνει και ο Κροάτης δεν μπορεί να είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και να έχει την ίδια επίδραση όπως είπα το παιχνίδι του. Δεν κατάφερε να μπει στους 30 φιναλίστ για αυτό το βραβείο. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο Καναβάρο είναι ο τελευταίος αμυντικός που έχει κατακτήσει τη χρυσή μπάλα το 2006. Καναβάρο που εκείνη τη χρονιά έχει οδηγήσει στην Εθνική Ιταλίας ως την κατάκτηση του Μουντιάλ, είχε σηκώσει ως αρχηγός το παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στη Γερμανία. Και ήταν ο πρώτος αμυντικός που το κατάφερε μετά τον Μπίκενμπάουερ το 1976. Αν τα καταφέρει ο Φαντάικ και το κατακτήσει και αυτό το βραβείο, ο Φαντάικ, ο οποίος είχε βγει MVP της Premier League πέρσι και έχει ήδη και το βραβείο του κορυφαίου της UEFA, θυμίζω, θα γίνει ο πρώτος αμυντικός μετά τον Καναβάρο που το καταφέρνει. Υποσημείωσε εδώ ότι ο Λόταρ Ματέους και ο Ματία Ζάμερ, Γερμανοί και οι δύο, που πήραν τη χρυσή μπάλα το 1990 και το 1996 αντίστοιχα, και αυτοί έχουν αγωνιστεί στην καριέρα τους ως αμυντικοί. Απλά μιλώντας για καθαρό έμους αμυντικούς, Μπέκενμπάουερ και Καναβάρο.
σε 44 διαφορετικούς παίχτες. Να πούμε ότι έχει απονεμηθεί το βραβείο από το 1956 μέχρι σήμερα. Γερμανία, Ολλανδία και Πορτογαλία είναι οι χώρες με τα περισσότερα βραβεία, έχοντας από 7. 5 Γερμανοί, Γκέρντ Μίλλερ, Φραντς Μπέκενμπάουερ, Καρ-Χάινς Ρουμενίγκε, Λόταρ Ματέους και Ματίας Ζάμερ. 3 Ολλανδοί, Γιώχαν Κρόιφ, που έχει βέβαια 3 κατακτήσεις, Ρουντ Γκούλιτ και Μάρκο Φαν Μπάστεν, που επίσης έχει 3. Και 3 Πορτογάλοι, Εουσέμπιο, Φίγκο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φυσικά με 5 κατακτήσεις. Αυτοί οι παίχτες είναι που έχουν χαρίσει την πρωτιά στις δύο αυτές χώρες. Η Πριμέρα Ντιβιζιόν είναι το πρωτάθλημα με τις περισσότερες κατακτήσεις, 22 συνολικά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές από το 2009 και μετά είναι παίχτες της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ο Μέση, δηλαδή, ο Ρονάλντο, φυσικά, και ο Λούκα Μόντριτς πέρσι. Ακολουθεί η Σεριά με 18 κατακτήσεις και να πούμε ότι η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ έχουν τις ίδιες κατακτήσεις. Οι παίχτες τους έχουν τις ίδιες κατακτήσεις χρυσής μπάλας. 11 η Μπαρτσελώνα, 11 η Ρεάλ. Αν τα καταφέρει ο Μέση απόψε, η Μπαρτσελώνα θα είναι ξανά η ομάδα που έχει τις περισσότερες κατακτήσεις, που παίχτης της έχει τις περισσότερες κατακτήσεις χρυσής μπάλας. Η Σεριά ακολουθεί με 18. 8 παίχτες του Γιουβέντους έχουν πάρει τη χρυσή μπάλα. 8 παίχτες και για τη Μίλαν και 2 για την Ίντερ. Είπαμε ότι μετρά 10 συνεχόμενες κατακτήσεις χρυσής μπάλας στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, κυρίως λόγω Ρονάλντο και Μέση, αλλά και λόγω του Μόντριτς την περσινή χρονιά. Επίδοση φυσικά ρεκόρ για την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Η αμέσως καλύτερη επίδοση ήταν της Bundesliga, η οποία είχε 6 συνεχόμενες κατακτήσεις, έβλεπε για 6 συνεχόμενες χρονιές παίκτες της να παίρνουν τη χρυσή μπάλα από το 1976 έως το 1981. Αλλά η ομάδα με τις περισσότερες σερί κατακτήσεις είναι η Juventus από το 1982 έως το 1985 και η Barcelona από το 2009 έως το 2012. Λοιπόν, και μερικά ακόμη στοιχεία. Η Μίλαν και η Μπαρτσελώνα είναι οι μοναδικές ομάδες των οποίων οι παίκτες κατέλαβαν όλες τις θέσεις τελικής τριάδας μέσα σε μια χρονιά. Η Μίλαν μάλιστα το έχει καταφέρει 2 φορές. Το 1988, Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, το τρομερό Ολλανδικό τρίο της Μίλαν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είχαν κατακτήσει και τις 3 θέσεις των φιναλίστ, αυτοί οι 3. Και το 1989, Φαν Μπάστεν, Μπαρέζι και Ράικαρντ. Δεν υπήρχε ο Γκούλιτ τότε στην τελική τριάδα, υπήρχε ο Φράνκο Μπαρέζι, ο εμβληματικός αμυντικός των Ρωσονέρι. Και η Μπαρτσελόνα το είχε πετύχει αυτό το 2010 με Μέση, Τσάβη και Ινιέστα, και όχι μόνο ήταν και οι 3 παίκτες στην Μπαρτσελόνα, αλλά προέρχονταν και οι 3 από την Μασία, την περίφημη Ακαδημία των Μπλαουγκράνα. Δεν το έχει καταφέρει φυσικά ποτέ άλλη ομάδα. Οι 3 φιναλίστ της χρυσής μπάλας να προέρχονται από την ίδια Ακαδημία. Αυτά ήταν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρυσή μπάλα. Είπαμε, περιμένουμε σε πολύ λίγη ώρα να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Θα το σχολιάσουμε εκτενέστερα στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Βλέπω εδώ αφίξεις όλων των πρωταγωνιστών. Φαν Ντάικ, Μέση, Εμπαπέ, ο οποίος έγινε πόλος έλξης για τους φίλους εκεί και για το φωτογραφικό φακό. Φυσικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να λάμπει δια της απουσίας του. Νομίζω ότι δεν προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Ο Ρονάλντο είναι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα κατακτήσει φέτος το βραβείο. Έχουμε συνηθίσει τον Πορτογάλο να μην καταδέχεται να παραστεί σε απονομές που ξέρει ότι δεν θα κερδίσει. Αλλά σίγουρα παίζεται ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Μέση και Φαν Ντάικ. Υπήρχε μια διαρροή από κάποια μέσα ότι το βραβείο θα δοθεί στον Μέση. Βέβαια δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα έχουμε την απάντηση σε λίγη ώρα. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο να δούμε και την κλήρωση του Euro που έγινε το περασμένο Σάββατο 30 του μήνα. 20 ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μένουν άλλες 4 οι οποίες θα βγουν από τη διαδικασία των play-offs του Nations League που θα γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο. Το Nations League που έχει μπει και αυτό στη ζωή μας και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ομάδες για να περάσουν στο Euro και δίνει και μια μεγάλη ευκαιρία σε ομάδες που δεν έχουν βρεθεί και ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση, κυρίως από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Πάμε να δούμε όμως τους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο έχουμε την Ιταλία, την Τουρκία, την Ουαλία και την Ελβετία. Νομίζω μια πρώτη ματιά ότι είναι μια πολύ καλή, πολύ βολική κλήρωση για τους Ιταλούς που έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στα προκριματικά. Όντας μαζί με το Βέλγιο μοναδική ομάδα που πήρε μόνο νίκες
και επέστρεψε σε μια μεγάλη διοργάνωση καθώς ήταν απούσα από το Μουντιάλ του 2018. Για μένα η Ιταλία είναι μέσα στα φαβορί για το Euro. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση, αλλά σίγουρα θα είναι η ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Και αυτή η κλήρωση με Τουρκία, Ουαλία και Ελβετία, αν και οι τρεις ομάδες είναι μαχητικές, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθούν, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι είναι καλή για την Ιταλία και μην ξεχνάμε ότι όλα τα παιχνίδια στη φάση των ομίλων η Ιταλία θα τα δώσει στο Ολύμπικο. Σε 12 διαφορετικές πόλεις θα διεξαχθεί το Euro, μια ιδέα της UEFA για να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο τα 60 χρόνια ύπαρξης αυτής της διοργάνωσης. Και στον πρώτο όμιλο οι Ιταλοί θα δώσουν όλα τα παιχνίδια τους στο Ολύμπικο της Ρώμης. Ουσιαστικά θα είναι γηπεδούχοι. Ξεκινάνε με την Τουρκία, το οποίο θα είναι και το παιχνίδι της πρεμιέρας στις 12 Ιουνίου. Τουρκία-Ιταλία στο Ολύμπικο της Ρώμης. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι αν πάρουμε ως δεδομένο ότι οι Ιταλοί είναι το φαβορί σε αυτόν τον όμιλο, Τουρκία, Ουαλία και Ελβετία θα παλέψουν νομίζω επί ίσης ώρες για την δεύτερη θέση. Α, μην ξεχνάμε βέβαια ότι θα περάσουν και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες στην επόμενη φάση. Είναι 6 όμιλοι. Οι δύο πρώτοι θα περάσουν για να σχηματιστούν οι 12 ομάδες στη φάση των 16 και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες. Επομένως, υπό προϋποθέσεις και η τρίτη θέση δίνει εισιτήριο στη φάση των 16. Στον δεύτερο όμιλο τώρα έχουμε το μεγάλο όνομα που είναι το Βέλγιο και από εκεί πέρα έχουμε τη Ρωσία, Φινλανδία και Δανία. Βέλγιο και Ρωσία που βρέθηκαν μαζί και, και στα προκριματικά. Ανοιχτή η δεύτερη θέση και εδώ πίσω από το Βέλγιο. Νομίζω ότι το Βέλγιο δεν θα δυσκολευτεί καθόλου σε αυτόν τον όμιλο. Παρά το γεγονός ότι και οι Ρώσοι δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Τους είδαμε και στο Μουντιάλ που διοργάνωσαν οι ίδιοι να πηγαίνουν μακριά, αυτό μέχρι τα πρώιμη τελικά και στα προκριματικά. Είχαν καλή παρουσία. Οι Φινλανδοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα θα το χαρούν με την ψυχή τους. Και οι Δανείοι είναι πάντα μια σταθερή δύναμη, η ομάδα του Christian Eriksen. Να πούμε ότι η Ρωσία θα δώσει 2 από τα 3 παιχνίδια της ονόμιλο, όπως βλέπω εδώ, ουσιαστικά στην έδρα της, στο Κριστόφσκι, στις Αγίας Πετρούπολης, στο γήπεδο Τζενίτ. Θα δώσει το παιχνίδι με το Βέλγιο, που είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας σε αυτόν τον όμιλο, και το παιχνίδι με την Φινλανδία. Το παιχνίδι με τη Δανία θα το δώσει στο Πάρκεν, έδρα της Δανίας. Αυτά και για τον δεύτερο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο τώρα έχουμε την Ολλανδία, την Ουκρανία, την Αυστρία και μια ομάδα η οποία θα βγει από τα play-off του Nations League. Η Ολλανδία επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 6 χρόνια. Δεν έπαιξε στο Euro του 2016, δεν έπαιξε και στο Mundial του 2018. Τελευταία της παρουσία σε μεγάλο τουρνουά ήταν στο Μουντιάλ του 2014 και νομίζω ότι είναι σαν καλό όμιλο, θα δούμε βέβαια και ποια ομάδα θα είναι και από τα play-off, αλλά Ουκρανία και Αυστρία την σοβαρή Ολλανδία, η οποία φαίνεται να έχει επιστρέψει για τα καλά σε ρόλο πρωταγωνίστριας και έχει υλικό για να πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια με De Ligt, με Van Dijk φυσικά, με De Jong, με Wijnaldum, με Depay. Νομίζω ότι τη σοβαρή Ολλανδία δεν μπορεί να την απειλήσουν ούτε η Ουκρανία ούτε η Αυστρία. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε είναι σχετικά. Ακόμη είναι Δεκέμβριος, ίσως κάποια δεδομένα να έχουν αλλάξει σε 6 μήνες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν πάβει να είναι μια φάση ομίλων μιας μεγάλης διοργάνωσης. 3 παιχνίδια. Δεν είναι μαραθώνιος. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Οι ισορροπίες είναι λεπτές. Αλλά κάνουμε έτσι μια πρώτη κουβέντα τώρα που ξέρουμε και τον σχηματισμό των ομίλων. Στον τέταρτο όμιλο η Αγγλία κληρώθηκε μαζί με την Κροατία, την Τσεχία και άλλη μια ομάδα που θα τη μάθουμε από τα play-off του τρίτου γκρουπ δυναμικότητας. Θα σας θυμίσω στη συνέχεια και ποιες ομάδες βρίσκονται στα play-off. Η Αγγλία θα δώσει όλα τα παιχνίδια στο Wembley. Να πούμε βέβαια ότι και η Ολλανδία θα δώσει όλα τα παιχνίδια στο Johan Cruyff Arena, την έδρα του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Είναι έτσι διαμορφωμένοι οι όμιλοι που από τη στιγμή που κάποιες πόλεις θα φιλοξενήσουν κάποια παιχνίδια του Euro, η εθνική ομάδα που έχει περάσει μπορεί να δώσει σε αυτές τις πόλεις τα παιχνίδια της στον όμιλο. Η Αγγλία θα δώσει όλα τα παιχνίδια λοιπόν στο Wembley, με Κροατία στην πρεμιέρα, με την ομάδα που θα βγει από τα play-off στη συνέχεια και με την Τσεχία την τρίτη αγωνιστική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι Άγγλοι, που για μένα είναι μεγάλο φαβορί για τη διοργάνωση, θα παίξουν και τους ημιτελικούς και τον τελικό, εφόσον περάσουν βέβαια στο Wembley, γιατί έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο γήπεδο του Λονδίνου, στο Wembley.
Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους Άγγλους να φτάσουν μέχρι το τέρμα του δρόμου σε αυτήν την διοργάνωση. Φυσικά και οι φιναλίστ του Μουντιάλ στον Όμιλο, που και αυτοί θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση και να δείξουν ένα πολύ καλό πρόσωπο και σε αυτή τη διοργάνωση. Στον πέμπτο όμιλο έχουμε τη Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία και ομάδα που θα βγει από τα play-off του δεύτερου γκρουπ δυναμικότητας. Οι Ισπανοί μεγάλο φαβορί φυσικά σε αυτό τον όμιλο. Οι Ισπανοί που θα έχουν ξανά στον πάγκο τους τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πριν από λίγους μήνες έφυγε, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας για έναν πάρα πολύ άσχημο λόγο. Ήταν άρρωστη η κόρη, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 9 ετών. Ανέλαβε ο βοηθός του, ο Μορένο. Ο Μορένο κατάφερε να οδηγήσει την Ισπανία στην πρόκριση. Ο Ενρίκε επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας. Ο Μορένο δεν το είδε αυτό βέβαια με καλό μάτι. Αποχώρησε και υπήρχαν πολύ άσχημες κουβέντες που εκτοξεύθηκαν και από τις δύο πλευρές. Ειδικά στην παρουσίαση του Λουίς Ενρίκε μίλησε όχι και με τα καλύτερα λόγια για τον Μορένο. Λοιπόν, πέρα από αυτά βέβαια, οι Ισπανοί γενικότερα μας έχουν συνηθίσει το τελευταίο διάστημα σε πλούσιο παρασκηνιακό ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι λίγο πριν ξεκινήσει και το Μουντιάλ του 2018 είχαμε την αποχώρηση του Λοπετέγκη μια μέρα ουσιαστικά πριν το πρώτο παιχνίδι της Ισπανίας στο Μουντιάλ, επειδή συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέλαβε προπονητής ο Φερνάντο Ιέρο, ο βοηθός του στην Εθνική Ισπανίας. Σουηδία και Πολωνία λοιπόν μαζί με την Ισπανία σε αυτόν τον όμιλο. Πολωνία φυσικά με μεγάλο αστέρι τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Καλή κλήρωση νομίζω και για την Ισπανία. Και φυσικά πάμε και στον έκτο όμιλο, όπου εκεί γίνεται το έλα να δεις, ο όμιλος του θανάτου. Πάντα παραδοσιακά υπάρχει σε κάθε διοργάνωση ο όμιλος του θανάτου. Αλλά νομίζω ότι εδώ στον έκτο, με Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, πραγματικά αυτός ο όμιλος τραβάει όλα τα βλέμματα. Συν μια ομάδα που θα έρθει από τα play-off. Γαλλία λοιπόν, Πορτογαλία και Γερμανία. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρωταθλήτρια κόσμου και φιναλίστ του προηγούμενου Euro στην έδρα της, η Γαλλία, και η Γερμανία που είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις Euro, 3 στον αριθμό. Ένας όμιλος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλες μάχες και θα αναβιώσει φυσικά και η μάχη της Γαλλίας με την Πορτογαλία που ήταν και το ζευγάρι του τελικού του προηγούμενου Euro, θυμίζω. Αυτά για την κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ξαναλέω ότι 12 Ιουνίου με 12 Ιουλίου θα είναι η διοργάνωση αυτή, θα διαρκέσει αυτή η διοργάνωση. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έχουμε μόνο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχουμε ξανά και Κόπα Αμέρικα, θα γίνει ένα ακόμη Κόπα Αμέρικα το καλοκαίρι του 2020. Και θα έχουμε μια πλούσια ποδοσφαιρική δράση με Copa America και Euro να διεξάγονται παράλληλα, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά. Αν μη τι άλλο θα είναι ένα καλοκαίρι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας χρωστάω τα play-off, να αναφερθούμε στα play-off του Nations League. Για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε τα παιχνίδια Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ισλανδία, Ρουμανία στα ημιτελικά. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν το Μάρτιο του 2020, θυμίζω. Για το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία, Βόρειος Ιρλανδία και Σλοβακία, Ιρλανδία. Η Βοσνία, η οποία βρέθηκε στον όμιλο της εθνικής μας, δεν κατάφερε να προκριθεί μέσω της προκριματικής φάσης, αλλά θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο Nations League και αυτό είναι που λέγαμε και την προηγούμενη φορά και με τον Διονύση του Θαλασσινό που ήταν εδώ, ότι πόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε η εθνική μας και για να περάσει από τα προκριματικά, αλλά και πόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε επίσης και μέσω του Nations League που δεν μπόρεσε, κατετάγει στην τρίτη θέση του ομίλου της. Θα έχει τώρα η εθνική μια δεύτερη ευκαιρία. Να λοιπόν που εξελίζεται σε σημαντική διοργάνωση το Nations League. Για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε τα παιχνίδια Νορβηγία, Σερβία και Σκωτία, Ισραήλ. Θυμίζω ότι
Οι νικητές αυτών των παιχνιδιών που αναφέρω θα παίξουν στον τελικό και ο νικητής του τελικού προκρίνεται στο Euro. Και για το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, και εδώ είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο εδώ βέβαια, αλλά κυρίως εδώ, γιατί αυτές οι ομάδες, Γεωργία, Λευκορωσία και Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, είναι οι ομάδες που έχουν την πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά τους να βρεθούν για πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό θα γίνει μέσω του Nations League. Λοιπόν, αυτά και από την κλήρωση του Euro. Και τώρα μια μικρή αναφορά και στην Ευρωλίγκα, στην εβδομάδα της Ευρωλίγκα που έρχεται, γιατί έχουμε τον Derby Ονίων την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου. Πολύ μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ΟΑΚΑ. Θα γίνει με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι η πρώτη φετινή μονομαχία των δύο αιωνίων, και πώς αλλιώς, αφού ο Ολυμπιακός δεν συμμετέχει πλέον στο πρωτάθλημα της Α1, πρώτη μονομαχία τους μετά από τα όσα επεισοδιακά είχαν συμβεί την περσινή περίοδο, με τον Ολυμπιακό να αποχωρεί στα μέσα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και να φεύγει σε συνέχεια και από την διοργάνωση του πρωταθλήματος, διοργάνωση της Basket League, να μην δέχεται να πάρει μέρος στο κύπελλο Ελλάδος και στην Basket League όσο δεν κληρώνονται ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Αυτή ήταν η απέτηση ουσιαστικά των αδερφών Αγγελόπουλων. Όμως η Ευρωλίγκα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να αγωνιστούν αυτές οι δύο ομάδες σε μια περίοδο όπου φαίνονται να είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένες και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από 3 σερί νίκες. Και τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι, αν μπορεί βέβαια κάποιος να κάνει προγνωστικά για ένα τέτοιο ντέρμπι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση αυτή τη στιγμή της βαθμολογίας. Έχουν να παιχτεί 11 παιχνίδια στην EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός είναι στην 6η θέση με ρεκόρ 7-4. Προέρχεται, όπως είπα, από 3 συνεχόμενες νίκες και από 5 στα τελευταία 6 παιχνίδια. Έχει χάσει μόνο από την Άλμπα με 105-106, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στον Πόντο. Έχει νικήσει Ζαλγκίρις, Μπάγερν και Μπασκόνια, και μάλιστα την νίκη κόντρα στην Μπασκόνια στο ΆΚΑ. Πραγματικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού τη χάρηκαν με την ψυχή τους, 168 το τελικό σκορ, 32 πόντοι διαφορά. Ένας θεαματικός Παναθηναϊκός στην επιστροφή του Ρικ Πιτίνο. Εκτός όλων των άλλων, υπάρχει και ο μεγάλος ενθουσιασμός για την επιστροφή του Πιτίνο, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι πλέον είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής. Είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Και αυτός ο ενθουσιασμός μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να του δώσει την όθηση να οδηγήσει μια ακόμη νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό. Το ντέρμπι βέβαια αυτό διεξάγεται, σιγά μην δεν είχαμε και παρασκήνιο, διεξάγεται στον απόϊχο της επιστολής των Ελλήνων παικτών του Ολυμπιακού που δημοσιεύθηκε, του Πρίντεζη, του Παπανικολάου και του Κόνιαρη, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρουν πως με τον Ρικ Πιτίνο στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας θέτουν τον εαυτό τους εκτός εθνικής. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες, όπως είπαμε, που δεν τους επιτρέπουν να ενισχύσουν την εθνική. Ξέσπασε ένας σάλος, όπως καταλαβαίνετε, λόγω όλων αυτών των γεγονότων, και στον απόϊχο αυτών γίνεται αυτό το ντέρμπι την ερχόμενη Παρασκευή. Πάντως και ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε, προέρχεται από καλά αποτελέσματα και ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 2 σερί νίκες και 3 στα τελευταία 4 παιχνίδια. Νίκησε στο Βερολίνο την Άλμπα με 99-80, με ένα ευρύ σκορ χορταστικό, και επίσης με χορταστικό σκορ την Αρμάνη στο ΣΕΦ με 91-70. Ένας Ολυμπιακός που προβλημάτισε πολύ στα πρώτα παιχνίδια στην EuroLeague, αλλά δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά ρυθμό, να βρίσκουν χημεία οι παίκτες και να βρίσκει και την καλή συνταγή ο Κιστούτης Κεμτζούρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, μέχρι πρώτος βοηθός του Μπλατ και πρώτος προπονητής μετά την αποχώρηση του Μπλατ. Ο Ολυμπιακός είναι στην 10η θέση με 5-6 ρεκόρ, 5 νίκες 6 ήττες. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμη η EuroLeague στην κανονική της διάρκεια. Να πούμε ότι η ΕΦΕΣ είναι πρώτη με 9-2, η ΕΦΕΣ που είχε
είδαμε μια μυθική εμφάνιση της ΕΦΕΣ από τον Λάρκιν. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την εμφάνιση του Λάρκιν, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος παίχτης της φετινής EuroLeague, ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος στο παιχνίδι της ΕΦΕΣ με την Bayern, το επιβλητικό 104-75 των Τούρκων, σκόραρε 49 πόντους, καλά ακούσατε, και έκανε ρεκόρ πόντων και τριπόντων στην EuroLeague. Πραγματικά απίστευτο. Αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται το βράδυ της Παρασκευής. Προέρχονται από καλές εμφανίσεις, από χορταστικές νίκες, από καλά αποτελέσματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση, που δεν μπορούμε να πούμε ότι κρίνει πολλά, αλλά και από ψυχολογικής άποψης, από ψυχολογικής πλευράς, σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε. Ήταν η κουμπή πρώτο σκόρερ για μία ακόμη Δευτέρα βράδυ. Ήμασταν κοντά σας, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, 9 του μήνα. Σίγουρα με αρκετό υλικό για να συζητήσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια σας.